26 Ιανουαρίου του 2015. Μία μέρα μετά τις κρίσιμες εκλογές, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Έρχομαι πρώτα απ' όλα εδώ να αναφερθώ σε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, μπορεί μήπως ένας Εβραίος της Ελλάδας, ο οποίος σέβεται τον εαυτό του πρώτα απ' όλα ως Εβραίο, φυσικά και ως Έλληνα, αλλά εδώ τώρα βάζω ως επίκεντρο την εβραϊκή του ταυτότητα. Ένας Εβραίος της Ελλάδας που σέβεται, συνειδητοποιημένος Εβραίος, που σέβεται τον εαυτό του ως Εβραίο, μπορεί σήμερα άραγε να είναι χαρούμενος με τα αποτελέσματα των εκλογών? Πολλοί σήμερα χαίρονται στην Ελλάδα με αυτά τα αποτελέσματα. Και εδώ τώρα δεν μπαίνω μόνο στο θέμα το προσωπικό του καθενός, τη δύσκολη οικονομική και κοινωνική κατάσταση που δυστυχώς μαστίζει την Ελλάδα, που δυστυχώς για αυτή την κατάσταση φταίνε οι παλιοί πολιτικοί. Η πολιτική των μεγάλων τότε κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ κτλ. Αλλά τώρα εδώ μιλάω για την ουσία του πράγματος, πέρα από τα θέματα τα οικονομικά και τα κοινωνικά, που επίσης δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φέρει κάποια μεγάλη λύτρωση στην Ελλάδα, ακόμα και για τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα τα οποία μαστίζουν τη χώρα. Έτσι λοιπόν, ένας Εβραίος μπορεί σήμερα να χαίρεται? Μπορεί σήμερα να χαίρεται με έναν ΣΥΡΙΖΑ πανίσχυρο, με ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει βγάλει περίπου 36,34%, με περίπου 149 έδρες. Έναν ΣΥΡΙΖΑ αντισιωνιστικό, έναν ΣΥΡΙΖΑ κρύφο αντισημιτικό, και θα τα λέμε αυτά όλη την ώρα, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το βρώμικο πρόσωπο του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνά σήμερα, που θα κυβερνήσει σήμερα την Ελλάδα. Το κόμμα που υποστηρίζει τους ψευτοπαλαιστίνιους, το κόμμα που αποκαλεί το Ισραήλ, το κράτος το εβραϊκό, ως δολοφονικό κράτος, ως ναζιστικό κράτος, ως κράτος απαρχάιντ. Το κόμμα της Σοφίας Ακολάφα, της αντισημίτριας Σοφίας Ακολάφα, που κρύβεται κάτω από τη μάσκα της αντισιωνίστριας και της ψευτοπαλαιστίνιας, που δεν χάνει ευκαιρία να βρίζει το εβραϊκό κράτος, να χλεβάζει τους Εβραίους και το εβραϊκό κράτος και το σιωνισμό και το Ισραήλ, και να αποκαλεί τους δολοφόνους φωνιάτες, Άραβες, τρομοκράτες, ως μαχητές της ελευθερίας. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που έχει ως ηγέτη τον Αλέξη Τσίπρα, που το καλοκαίρι του 2014 έτρεχε με την ψευτοπαλαιστινιακή μαντήλα, την Καφία, και την ψευτοπαλαιστινιακή σημαία, αυτό το κουρέλι, το ψευτοπαλαιστινιακό. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ επίσης των βουλευτών, του βουλευτών Ευάγγελου Διαμαντόπουλου και Δημήτρη Κορδέλα, που τόλμησαν να συμμετέχουν σε ένα κομβόι πλοίων, ένα καράβι για τα μπάζα, για τη Γάζα, για τα μπάζα, το Εστέλε το 2012, προσπαθούσαν να προκαλέσουν τον Ισραηλινό στρατό σε πάλι σε επεισόδιο όπως έγινε το Μαύρη Μάρμαρα το 2010. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, φιλοτρομοκράτες, φιλοχαμασίτες, αντισιωνιστές, κρύφο αντισημίτες. Τους ξέρουμε, κάθε υπερήφανος Εβραίος τους ξέρει. Και εμείς, οι Εβραίοι της Ελλάδας που πονάμε τον Εβραϊσμό, είτε ζούμε στην Ελλάδα είτε δεν ζούμε στην Ελλάδα, θα είμαστε εδώ για να φωνάζουμε στον εβραϊκό κόσμο πρώτα απ' όλα, αλλά και σε όλο τον κόσμο γενικότερα, ποια είναι η φύση του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα να μας το παίξει και καλά
φίλος δήθεν του Ισραήλ, για να καλύψει τα αδικαιολόγητα. Αλλά μπορεί να πέσει σε ένας Εβραίος της Ελλάδας να είναι χαρούμενος όταν ακούει ότι ο Τσίπρας σκέφτεται να κάνει κυβέρνηση με τους ανεξάρτητους Έλληνες του Καμένου. Ενός Καμένου που προεκλογικά συκοφάντησε τους Εβραίους ότι δεν πληρώνουν φόρους. Αυτοί είναι οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί είναι οι φίλοι του Τσίπρα, οι σύμμαχοι πολιτικοί του Τσίπρα. Μπορεί λοιπόν σήμερα ένας Εβραίος της Ελλάδας να είναι χαρούμενος με κάτι τέτοιο? Και μπορεί σήμερα ένας Εβραίος της Ελλάδας να είναι χαρούμενος όταν ακούει και όταν βλέπει πως η ναζιστική γιάφκα της Χρυσής Αυγής παραμένει να είναι το τρίτο κόμμα με 17 έδρες περίπου, 6,26%. Μια Χρυσή Αυγή που κανείς σήμερα δεν μπορεί να έρθει και να πει ότι δεν ξέραμε ότι είναι ναζιστικό κόμμα. Δεν ξέραμε ότι πρόκειται για εθνικοσοσιαλιστές, αντισημίτες, ναζιστές. Τα πράγματα είναι πια φανερά σε όλους. Ποιοι είναι οι Χρυσή Αυγή, τι ναζιστές είναι, τι δολοφόνοι επίσης είναι. Γνωστά τα πράγματα. Παρόλο που η ηγεσία της Χρυσής Αυγής βρίσκεται μέσα στις φυλακές. Και όμως, ακόμα και τώρα, η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόμμα σήμερα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά ως απάντηση σε όσους θέλουν ακόμα από τους Εβραίους της Ελλάδας και διάφορους καλοθελητές φίλους που ξαφνικά μας πουλούν αγάπες, γιατί υπάρχουν και αληθινοί φίλοι και τους ξέρουμε και τους εκτιμούμε. Αλλά υπάρχουν και διάφοροι καλοθελητές ξαφνικά που έχουν άλλα συμφέροντα και θέλουν να προωθήσουν τις δικές τους ατζέντες. Και καλά μας μιλάνε για αγάπη για τους Εβραίους σήμερα. Έχονται λοιπόν διάφοροι τέτοιοι κύκλοι και μέσα στους Εβραίους ακόμα. Και έχονται και μας λένε ότι είμαστε αισιόδοξοι. Αισιοδοξία? Στρουθοκαλθινισμό το λέω εγώ αυτό καλύτερα. Επί χρόνια δεν θέλαμε να παραδεχτούμε ότι υπάρχει αντισημιτισμός στην Ελλάδα. Ιδού τα αποτελέσματα, κύριοι. Και τώρα ακόμα. Νομίζαμε ότι η Χρυσή Αυγή θα εξαφανιστεί. Νομίζαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει σελίδα. Καθίστε. Εδώ είμαστε και όλα φαίνονται. Το σχέδιο του Θεού λειτουργεί απόλυτα όπως πρέπει να λειτουργήσει. Και αμήν τι άλλο. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να βρίσκεται σε θέση ισχύως μεγάλης. Πάω στοίχημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα φέρει καμία σοβαρή λύση στα προβλήματα του τόπου της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να ανοίξει την πόρτα για την ηγεσία, για την Χρυσή Αυγή, για το άλλο άκρο. Όπως ανοίξει και τις πόρτες των φυλακών για να ξαναγυρίσουν οι εγκληματίες ναζιστές στην εξουσία. Θεός φυλάξει. Γι' αυτό, όχι, εγώ ως Εβραίος της Ελλάδας, ως Εβραίος που προέρχομαι από την Ελλάδα και σέβομαι τον εβραϊσμό μου και την εβραϊκή μου ταυτότητα και είμαι υπερήφανος Εβραίος, πιστός Εβραίος και υπερήφανος Σιωνιστής, δεν είμαι χαρούμενος καθόλου σήμερα με αυτά τα αποτελέσματα. Και αμήν τι άλλο, κάνω ακόμα μία θερμή παράκληση προς Εβραίους της Ελλάδας. Ξυπνήστε αδέρφια, ξυπνήστε. Στην Ελλάδα η κατάσταση δεν είναι καλή. Δεν οδηγεί προς το καλό, ούτε φυσικά προς όλους τους Έλληνες και πόσο μάλλον στους Εβραίους της Ελλάδας. Γι' αυτό για εμάς τους Εβραίους της Ελλάδας υπάρχει μια λύση. Η αληθινή λύση. Να γυρίσουμε πίσω στις ρίζες μας, στην πίστη μας και στην γη των προγόνων μας, τη γη του Ισραήλ. Το κράτος του Ισραήλ. Αυτή είναι η λύση. Προτού δούμε και άλλες κατρακύλες. Προτού φτάσουμε, Θεός φυλάξει, να γίνουμε και εμείς Γαλλία, όπου οι Ισλαμιστές δυστυχώς παίρνουν τον φόβο και τον τρόμο και τον θάνατο οπουδήποτε εξαιτίας της αριστερής πολιτικής υπέρ του Ισλάμ. Πράγμα που μπορεί, Θεός φυλάξει, να γίνει και στην Ελλάδα
με τον ΣΥΡΙΖΑ που τρέχει να υποστηρίζει τους διάφορους Ισλαμιστές λαθρομετανάστες. Αν μη τι άλλο λοιπόν, τουλάχιστον εμείς έχουμε μια λύση και πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν είναι εύκολη λύση, αλλά είναι η μόνη αληθινή λύση. Όσον αφορά τον ελληνικό λαό, μακάρι ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι η λύση των άκρων δεν λύνει τα προβλήματα. Ούτε η άκρα αριστερά και ο κόκκινος φασισμός, ούτε η λεγόμενη άκρα δεξιά και ο μαύρος φασισμός, ναζισμός της Χρυσής Αυγής. Και αυτό ας το καταλάβει ο ελληνικός λαός και ας διαλέξει σωστούς ηγέτες που πονάνε το λαό και δεν βάζουν πάνω από το λαό ιδεολογίες εθνικοσοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές σοσιαλιστικές, παρά μόνο το καλό της Ελλάδας ως Ελλάδας.